Εξαντλημένη ψυχολογικά είναι οι παίκτες της ΑΕΛ ύστερα από 3 μήνες προετοιμασίας, κατά τη διάρκεια των οποίων έχουν δώσει 13 φιλικά παιχνίδια, χωρίς να έχουν μάθει ακόμα την κατηγορία στην οποία θα αγωνίζονται. Ο τεχνικός Chris Coleman είναι και αυτός προβληματισμένος με την κατάσταση, για την οποία βέβαια δεν ευθύνονται οι άνθρωποι της ομάδας, και ψάχνει τις τελευταίες ημέρες διάφορους τρόπους για να δώσει κίνητρο στους παίκτες του. So it's been very difficult. 3 months basically since we arrived back pre-season, almost 3 months, which for pre-season is ridiculous. Mm-hmm. But we don't have any choice. Βλέπετε πόσο αυτή η κατάσταση επηρεάζει όχι μόνο τους ποδοσφαιριστές, αλλά και τον κόσμο και τους φιλάθλους. Όλοι έχουν κουραστεί ψυχολογικά από αυτή τη διαδικασία. Θέλουμε να ξέρουμε σύντομα πού θα αγωνιζόμαστε. Έχει τραβήξει πάρα πολύ. Φυσικά θέλουμε Super League και θεωρούμε ότι αν επικρατήσει δικαιοσύνη η ΑΕΛ θα είναι στη Super League. Αλλά εδώ που φτάσαμε, τέλος πάντων θέλουμε να γνωρίζουμε πότε θα ξεκινήσουμε, γιατί έχει κουράσει πάρα πολύ. Το ενδιαφέρον στρατόπεδο της ΑΕΛ στρέφεται σε αυριανές υποθέσεις του Αστέρα Τρίπολης και Λεβαδιακού, καθώς σε περίπτωση που τους επιβληθούν ποινές για την υπόθεση με τα στημένα παιχνίδια, τότε ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για την παραμονή των Βυσσινής στη Super League. Τέλος, την Παρασκευή το μεσημέρι, η ΑΕΛ θα αντιμετωπίσει σε φιλική αναμέτρηση στην Τζεριτζάνη το τοπικό οικονόμο, που φέτος θα αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Football League 2.